Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να ακούσουμε λίγο ένα σχολιασμό από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη, για να μας δώσει τα χαρακτηριστικά της φετινής ελαιοκομικής περίοδου. Να πω στους τηλεθεατές, μάλιστα, ότι σε λίγες ημέρες, σε 15 ημέρες από σήμερα, ετοιμάζουμε μια εκπομπή που θα δούμε τη δυναμική της ελαιοκομικής περίοδου μέσα από τους αριθμούς, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα σας. Αλλά θα ήθελα λίγο να μας δώσετε. Καλά και στο πάνελ. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε τροφή για σκέψη, για να σχολιάσουν λίγο και οι δήμαρχοι. Να μας δώσετε λίγο τα χαρακτηριστικά της ελαιοκομικής περίοδου που σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος. Έχουμε και το Φλεβάρι. Όμως δεν βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση στις συζητήσεις του Νοεμβρίου. Έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής. Η ελαιοκομική περίοδο 22-23 είναι μια ελαιοκομική περίοδο που δεν έχει ματαγίνει στην Κρήτη. Μας έσπασε τον πύχη το τιμών του 1991. Οι τιμές, οι εμπορικές πράξεις της Κρήτης σήμερα, η μέση τιμή είναι στο 4,90. Η Κρήτη σε λίγες μέρες θα σπάσει και τον πύχη των 120.000 τόνων ελαιολάδου, δηλαδή σε λίγες μέρες μπαίνουμε επίσημα στους 100.000 τόνους ελαιόλαδο, θα φτάσουμε μέχρι και τους 120.000. Έχουμε περίπου ένα 30% ακόμα στην περιοχή του Νότου, στη Μεσαρά, που δεν έχει ελαιώσει γομιδή ακόμα και κάτι φορτωμένα λιόφυτα στην υπόλοιπη Κρήτη που τα είχαν κρατήσει παραγωγή, που ήταν ποτιστικά, ήταν ραντισμένα, ήταν καλυμμένα και τα αφήσανε λίγο παραπίσω για να μπορέσουν να έχουν περισσότερη περιεκτικότητα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χιλετζάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην πορεία αυτής της ελαιοκομικής περίοδου βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση με το θέμα των εργατικών χεριών? Θυμάστε την εκπομπή που είχαμε κάνει, που τότε πραγματικά υπήρχε μια αγανάκτηση από τους πολίτες και ειδικά από τους ελαιοπαραγωγούς. Στα εργατικά χέρια μας έβγαλε ανοιχτά η καλοκαιρία. Αν δεν είχαμε την καλοκαιρία του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου αλλά και του Ιανουαρίου, δηλαδή τις καλές μέρες που πραγματικά σηκώθηκαν οι ανθρώποι από το καναπέ και πήγανε και μαζέψανε τις ελιές, αν πραγματικά δεν είχαμε αυτές τις καλές μέρες, οι ελιές δεν θα μαζευότανε. Δεν θα μαζευότανε, γιατί, κύριε Δασκαλάκη, αν είχαμε βροχοπτώσεις θα είχαμε τις μισές εργάσιμες μέρες. Επομένως τώρα δεν θα μιλούσαμε για ένα 30% που έχει μείνει αμάζευτο, αλλά θα μιλούσαμε για ένα 70%, για ένα 60% αμάζευτο. Ο παραδοσιακοί μήνες ελαιοσυγκομιδής ήταν ο μήνας Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος. Τώρα βλέπουμε ότι τέλη Ιανουαρίου, τώρα σε ένα-δύο μέρες, και τελειώνει η ελαιοσυγκομιδή σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουν μείνει ακόμα κάτι λίγες για μέχρι 15 το Φλεβάρι, θα έχει τελειώσει η Κρήτη. Επομένως ο καιρός βοήθησε. Αν δεν είχαμε σήμα αυτόν τον καιρό, δεν θα μαζευόταν οι ελιές φέτος. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σχολιάσουν οι δήμαρχοι. Θα έρθω σε εσάς, Δήμαρχε της Φεστού, επειδή είπε ο κύριος Χιλετζάκης ότι ουσιαστικά η Μεσαρά είναι που θα καταρρίξει και την αυλαία της ελαιοκομικής περίοδου. Ένα 30% δεν είναι μικρό ποσοστό, 30%. Αυτό είναι απόρρια της έλλειψης εργατικών χεριών, γιατί έχετε εργατικά χέρια στη Μεσαρά, βέβαια σε καμία περίπτωση με τον αριθμό των προηγούμενων ετών. Τα εργατικά χέρια που χρειάζονται, που απαιτούνται για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των θερμοκηπίων και της ελαιοκομικής περίοδου δεν υπάρχουν, ξεκάθαρα. Είναι πολύ λιγότερα. Αυτό ανάγκασε πάρα πολλούς να προσπαθήσουν με την οικογένειά τους να δουν τι μπορούν να κάνουν. Το καλό είναι ότι ο κάμπος καταφέρει να κρατάει ακόμα, να μην έχει προβλήματα ιδιαίτερα, και αυτό παίζει πολύ σημασία και η προσπάθεια που είχε γίνει για την τακοκτονία φέτο. Στον κάμπο τουλάχιστον τα προβλήματα ήταν πολύ λίγα. Αυτό έσωσε τον καρπό στη Μεσαρά, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλη ποσότητα. Σίγουρα το πρόβλημα είναι στις εργάτες γης, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Διαφορετικά ο καρπός θα είχε μαζευτεί. Δήμαρχε της Ιεράπετρας, παρόλο που πάρα πολλοί πολίτες κριτικοί που δεν γνωρίζουν από κοντά την Ιεράπετρα θεωρούν ότι είστε μια πρωτεύουσα θερμοκηπιακών παραγωγών, έχετε μια πολύ δυναμική ελαιοκομική περίοδο. Δηλαδή έχετε αρκετές ελιές. Αποτυπώνεται αυτή η χρυσή ελαιοκομική περίοδο έτσι όπως μας την περιγράφει με πολύ ρεαλιστικό τρόπο ο κύριος Χιλετζάκης και στην Ιεράπετρα? Κοιτάξτε, η Ιεράπετρα έχει δυνατούς συνεταιρισμούς και πολλά εργοστάσια. Φανταστείτε ότι κάθε κοινότητα έχει ένα δικό της εργοστάσιο και κάποιες κοινότητες έχουν και δύο εργοστάσια.
Άρα και στο Λάδι η Ιεράπετρα προηγείται άλλων περιοχών. Θα πω όμως το εξής. Εάν δεν ήταν η καλοκαιρία όπως ακούσει προηγουμένως, το Λάδι δεν θα μαζευότανε. Γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατών γης στην Ιεράπετρα. Mm-hmm. Τα θερμοκήπια αναστρέμα θέλει ένα εργάτη. Όταν έχει 17.000 στρέμματα θερμοκήπια στην Ιεράπετρα, πάνω από 17.000 στρέμματα καταγεγραμμένα. Φανταστείτε πόσο εργάτες εκεί στέλνουμε. Σηκώθηκαν οι άνθρωποι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όλοι οι πάντες πήγαν να μαζέψαν τις ελιές. Ευτυχώς που έκανε καλοκαιρία για το Λάδι. Γιατί αυτή η καλοκαιρία θα είναι εις βάρος εάν δεν βρέξει. Διότι δεν είχαμε βροχοπτώσεις και θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην άδρευση των αγροτικών εκτάσεων. Βεβαίως. Πρόσφατα επισκέφθηκα τις Μάλες, ένα χωριό ορεινό του Δήμου Ιεράπετρας. Έχει ένα φράγμα μικρό, το ρετικό όπως λένε. Μέσα στο φράγμα μπήκαμε για διάφορους λόγους, κάποια τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν και δεν είχε σταγόνα νερό μέσα. Που τέτοια εποχή έτρεχε πάρα πολύ νερό. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανοβρία, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις καλλιέργειες. Από την άλλη, έφυγαν εργάτες από τα θερμοκήπια και πήγαν σε ελιές. Ανέβασαν τα μεροκάματα στα ύψη. Μιλάμε για 60 και 70 ευρώ μεροκάματο σε ελιές. Μα εάν δεν είχε 5 ευρώ το λάδι από 4 ευρώ και πάνω, από 4,5 ευρώ και πάνω, όσο λάδι και αν μάζευες, με τις αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα, ο παραγωγός δεν θα έβγαζε χρήματα. Γιατί έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, έχουν αυξηθεί οι εργάτες, διπλασιάστηκαν τα μεροκάματα, τα πάντα είναι αυξημένα. Άρα αυτό που θέλω να πω, ότι δεν σταματάει ο παραγωγός όταν μαζέψει ελιές και βάζει τα λεφτά στην άκρη, γιατί αρχίζουν τα κλαδέματα, τα λιπάσματα, οι λιπάνσεις. Και όλα αυτά είναι έξοδα. Ευτυχώς λοιπόν που έκανε καλές μέρες για τους ελαιοπαραγωγούς, τους έδωσε τη δυνατότητα να μαζέψουν τις ελιές. Έχει μια καλή τιμή για πρώτη φορά πραγματικά το λάδι. Απ' την άλλη όμως ο παραγωγός δεν σημαίνει ότι με αυτή την τιμή ότι θα οικονομήσει και τεράστια χρήματα. Τα έξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκολεύουν. Χωρίς εργάτες γης, και τα θερμοκήπια και οι ελαιοκαλλιέργειες αντιμετωπίζουν σοβαρό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ιεράπετρα. Προτού πάω στον Δήμαρχο της Γιάννου, που νομίζω ότι είναι απόλυτα συνυφασμένη η περιοχή με το κρητικό ελαιόλαδο, θέλω και στον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου, θέλω να πάω στον κύριο Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, υπάρχει κάποια περιοχή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που μπορεί να έχετε μια καλύτερη εικόνα, που όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο έκανε έναν πρωταθλητισμό? Δηλαδή, εντυπωσιαστήκατε κι εσείς στην Ένωση για αυτήν την εικόνα που παρουσίασε αυτή η περιοχή? Συνήθως κλέβει την παράσταση η περιοχή της Βιάνου με το χωριό Έμπαρο. Mm-hmm. Είναι ένα ορεινό χωριό που ασχολείται κυριολεκτικά με την ελαιοκαλλιέργεια και το συγκεκριμένο χωριό και στους διαγωνισμούς αλλά και στην ποιότητα του ελαιολάδου κάθε χρόνο είναι από τα πολύ δυνατά συνεταιριστικά σχήματα και τα πολύ δυνατά χωριά στο κομμάτι της παραγωγής. Εγώ θέλω να πω όμως, κύριε Δασκαλάκη, το εξής. Θέλω να πω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας όλοι και θέλουμε να βάλουμε λίγο νερό στο... Έχω πρόβλημα με την επιστροφή, δεν ακούω, δυστυχώς. Με ακούτε? Σας ακούμε μια χαρά, κύριε Χιλετζάκη. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι όταν το μαγαζί πάει καλά, τότε κάνουμε την ανακαίνιση. Έτσι λένε οι επιχειρηματίες της αγοράς. Φέτος που το μαγαζί του ελαιολάδου πάει καλά, δηλαδή έχει υψηλές τιμές, έχει μεγάλες ποσότητες, πρέπει να καθίσουμε στο στρογγυλό τραπέζι όλοι εμείς, η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι, οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Έχουμε 100 φορείς, 100 φορείς που ασχολούνται με το λάδι, όπως είναι ο ΣΕΛΔΙΚ, όπως είναι η Ομάδα Μπελουργών Ελαιοπαραγωγών Κρήτης, όπως είναι ο Σύνδεσμος ο Ελαιουργών, ο Σύνδεσμος Υποποιητών, το ΓΕΟΤΕ, ο Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Ελαιολάδου, οι ενώσεις μας, η Αγροδιατροφική. Έχουμε πάρα πολλούς φορείς. Όπου λαλούν όμως πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει, κύριε Δασκαλάκη, και επειδή ήμουν ανιός και γέρασα, θυμάμαι στα Υπουργεία όταν πηγαίναμε, όταν γινόταν τα συλλαλητήρια, πήγαινε τον μπλόκο 1, τον μπλόκο 2, ο σύλλογος 3, ο σύλλογος 2, έλεγε ο καθένας το παράπονό του και γινόταν ένα λαλούπ. Επειδή όμως τα τελευταία χρόνια είδαμε ένα συνεταιριστικό νόμο, το 4673 του 20, που αυτός ο νόμος έφτιαξε
μάζεψε όλες τις συνεταιριστικές οργανώσεις και μας έκανε μια δωροθιά και μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα, θέλω να πω ότι πρέπει να καθίσουμε στο στρογγυλό τραπέζι όλοι εμείς οι φορείς και πρέπει να κάτσουμε φέτος, που είναι μια καλή χρονιά, να κάνουμε ένα περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό για την Κρήτη μας, για το λάδι της Κρήτης. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Μ, να λέει ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του, όλοι τα ίδια, όλοι αγωνιούμε και έχουμε όλοι mm-hmm. την ίδια αγανάκτηση για αυτό το χρυσό που λέγεται λάδι και πρέπει να κάτσουμε. Εγώ κάνω μία πρόταση σήμερα στους δημάρχους, μία πρόταση σε όσους μας ακούνε, ότι πρέπει να καθίσουν όλοι οι φορείς και να έχουμε μία φωνή. Το ότι το λάδι μας πρέπει να φεύγει εφιαλωμένο, πρέπει να φεύγει. Δεν χρειάζεται να το λέει το πρωί ο Χιλετζάκης, το μεσημέρι ο Δασκαλάκης και το βράδυ ο Γαβαλάς. Πρέπει να το λέμε όλοι μαζί. Το λάδι μας πρέπει να φεύγει εμφιαλωμένο, το λάδι μας πρέπει να δίδεται στον τουρισμό. Είναι τα πράγματα που λέμε όλοι όλο τον καιρό. Είναι όλος αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός που χρειάζεται να γίνει από όλους μας. Γιατί στις καλές χρονιές πρέπει να ανακαινίζουμε το μαγαζί και να πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια εξαιρετική πρόταση. Δήμαρχε της Βιάννου, σας έβλεπα να χαμογελάτε όταν ο κύριος Χιλετζάκης είπε ότι τον πρωταθλητισμό τον κάνει η Βιάννου και το χωριό Έμπαρος. Η αλήθεια είναι ότι για εσάς τους ανθρώπους της Βιάννου το κρητικό ελαιόλαδο δεν είναι απλά ένα κρητικό προϊόν. Είναι ένα σήμα κατά τεθέν της ίδιας της περιοχής. Δεν θέλω να μειώσω το κρητικό ελαιόλαδο καμιάς άλλης περιοχής, αλλά και στην Τοπιολαλιά ή στις Μαντινάδες, για το κρητικό ελαιόλαδο στη Βιάννου αναφερόμαστε. Αν και το κρητικό ελαιόλαδο από τη μια πλευρά της Κρήτης στην άλλη είναι εξαιρετικό και οφείλουμε να το πούμε αυτό. Το σχόλιο σας. Το σχόλιο σας και στην πρόταση του κυρίου Χιλετζάκη. Θα συμφωνήσω με τα λεγόμενα και από τους συναδέλφους και από τον κύριο Χιλετζάκη. Πράγματι, το κρητικό ελαιόλαδο και της Βιάννου, που είναι από παλαιόδεν, ξέρω εγώ, ξακουστό. Η Μαντινάδα λέει από την Έμπαρο κρασί και από τη Βιάννο λάδι και από το Μιλοποτάμο. Ελιέ και Παξιμάδη. Έχουμε και τον δήμαρχο του Μιλοποτάμου στο τηλέφωνο. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν στο τραπέζι μας. Θα συμφωνήσω καταρχήν ότι η χρονιά, η φετινή ήταν μια καλή χρονιά, αλλά ήταν μια χρονιά, πιστεύω, συγκυριακή. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Γιατί πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν στην επόμενη χρονιά αν κρατηθεί αυτό που έγινε φέτος με το ελαιόλαδο και οι συγκυρίες της Ισπανίας και της Ιταλίας με την παραγωγή που ήταν μειωμένη και γι' αυτό προφανώς αυξήθηκε η τιμή για τη χώρα μας. Πρέπει όμως να προσέξουμε πρώτον με τους εργάτες γης. Απ' τη μια δεν υπήρχαν εργάτες γης για να μαζέψουν τις ελιές και ευτυχώς που έγινε αυτή η καλοκαιρία και βοηθήσαμε όλοι μαζί, όλοι οι οικογένειες. Εδώ φέτος εφαρμόστηκε αυτό που γινόταν παλαιόθεν. Ιδανική οικογένεια πήγε να βοηθούσε τη μία παραγωγή και με την καλοκαιρία που υπήρξε όλους αυτούς τους δύο μήνες που έχει να βρέξει. Πιστεύω δεν χάθηκε τουλάχιστον η παραγωγή, γιατί υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η παραγωγή, όπως υπόθηκε και από τους συναδέλφους. Προμηνύεται όμως ένα άλλο γεγονός, ότι οι τιμές φέτος των εργατικών χεριών ανέβηκαν, το μεροκάματο ανέβηκε. Mm-hmm. Φανταστείτε του χρόνου, πρώτον, να μην έχουμε παραγωγή. Δεύτερον, να μην έχουμε εργατικά χέρια και να η τιμή να παραμένει το ίδιο και η τιμή του προϊόντος να μην είναι φετινή. Mm-hmm. Ένα άλλο γεγονός που θα προκύψει, πιστεύω και πρέπει να το δουν όλοι οι παραγωγοί, είναι με τα αυξημένα έσοδα που θα έχουν φέτος οι παραγωγοί, πρώτον, όλοι όσοι αγρότες είναι στο ειδικό καθεστώς, εάν περάσουν τα 15.000 ευρώ, πρέπει να τηρούν βιβλία από το 2023 τώρα. Δηλαδή, αν κοπήκαν τιμολόγια τον προηγούμενο χρόνο πάνω από 15.000 ευρώ, πρέπει να τηρήσουν βιβλία. Και είναι η προθεσμία αύριο η τελευταία. Εκ νέου προθεσμία αύριο, 31 πρώτου, να μπορούν να κάνουν μετάταξη στο κανονικό καθεστώς τήρησης βιβλίων. Αυτό το λέω από την ιδιότητα του φοροτεχνικού. Και ένα άλλο είναι ότι
πρέπει οι παραγωγοί μας να δούνε τη μείωση που κάνει η κυβέρνηση στη φορολόγηση στο 50% του φόρου, εάν είναι δύο τρόποι. Αυτοί που ανήκουν σε συντερσίες οργανώσεις αυτόματα, αν δώσουν το προϊόν τους τουλάχιστον το 75% στους συνδεσμούς, δεν έχουν να φοβηθούν, θα γλιτώσουν το 50% της φορολογίας. Διαφορετικά, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να κάνουν συμφωνητικό, το λέγεται συμβολιακή γεωργία, συμφωνητικό με τον έμπορα που θα δώσουν πάλι το 75% της παραγωγής, ούτως ώστε να ωφεληθούν το 50% της φορολογίας. Σημαντικό αυτό που λέτε, για να το γνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου είναι αυτή η προθεσμία της συμβολιακής γεωργίας. Και προφανώς πρέπει να προσέξουν και γιατί φέτος ήταν αυξημένα και τα έξοδα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Φανταστείτε, τα καύσιμα, τα λιπάσματα, τα πάντα πήγαν στα ύψη. Όπως είπε και ο κύριος Καρατζάκης, στο ταμείο όταν κάνει στο τέλος, τι θα μείνει. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα έξοδα είναι τεράστια για τον μέσο οικογενειακό. Κύριε Δασκαλάκη, να πω κάτι. Εμείς γενικά οι αγρότες, γιατί τυχαίνει και εγώ να ασχολούμαι με τα θερμοκήπια και οι συνάδελφοί μου όλοι, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Εμείς τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη μία μέρα τα τσιπευτικά να είναι στο, ξέρω εγώ, ένα ευρώ και την επόμενη μέρα να είναι απόλυτα. Εγώ θα πω το εξής. Είδαμε μια αυξημένη τιμή στο λάδι. Ας κρατήσουμε λίγο χαμηλούς τόνους, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το είπαμε και προηγουμένως, όπως το τονίσαμε όλοι εδώ πέρα, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα δεν πάει καλά, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν εργάτες. Άρα δεν μπορείς να καλλιεργείς. Δεν θα είναι συνέχεια έτσι τα πράγματα. Δυσκολεύουν. Οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες στα εφόδια. Όλα αυτά συντρέχουν στο να δουλεύει ο παραγωγός από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι ή στο θερμοκήπιο, να παλεύει όπως και στα θερμοκήπια τώρα. Γιατί όχι μόνο στις ελιές πήγαν οι οικογένειες. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε και στα θερμοκήπια, όλη η οικογένεια κάνει μία και δύο και τρεις δουλειές και πάνε και στο θερμοκήπιο για να βοηθήσουν, για να μπορούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Θέλουμε τη βοήθεια. Έχουν έρθει. Γιατί έρχονται οι υπουργοί. Κανένας δεν λέει ότι οι υπουργοί δεν επισκέπτονται την επαρχία. Εγώ στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα έχουν έρθει και ο κύριος Γιωργαντάς και ο κύριος Μπαγκινέτας. Είχε έρθει και ο κύριος Βορύδης ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πήγαμε σε δημοπρατήρια, πήγαμε σε σκευαστήρια, πήγαμε σε θερμοκήπια. Τα προβλήματα παραμένουν. Το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση στην ενέργεια, στα εφόδια και οι εργάτες. Χωρίς εργάτες δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το λάδι ή τα τσιπευτικά κάποια στιγμή ανεβήκανε. Είχαν μια καλή τιμή, όταν στο τέλος, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Σταυρακάκης, θα τραβήξω μια γραμμή και θα δούμε ότι τα έξοδα ενδεχομένως θα είναι περισσότερα από ότι είναι τα έσοδα. Και οι αγρότες υποφέρουν, γιατί δεν είναι μόνο είναι οι τράπεζες που ακολουθούν, είναι οι γεωπόνοι, είναι οι μεταφορείς, είναι μια ολόκληρη εφοδιαστική αλυσίδα και μια παραγωγική αλυσίδα που με αυτές τις τιμές που διαμορφώνται στην αγορά καθημερινά. Καταλαβαίνω τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Λοιπόν, προτού πάω στον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και στον κύριο Χιλετζάκη, θέλω να βάλω στην συζήτηση τηλεφωνικά τον Δήμαρχο του Μυλοποτάμου, τον κύριο Δημήτρη Κόκκινο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στο πάνελ και τους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, ακούσαμε νωρίτερα και από τους συναδέλφους σας, τους Δημάρχους Ιεράπετρας, Βιάνου, Φεστού, Οροπεδίου Λασιθίου, να μιλάνε για μια χρυσή χρονιά όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο. Ακούσαμε και τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ να μιλάει για μια από τις καλύτερες ιστορικά χρονιές όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο, κάνοντας και μια πρόταση για μια ενιαία γραμμή όλων των Δήμων μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε η Κρήτη να μπει μπροστά και να θωρακίσει αυτό το χρυσάφι που λέγεται κριτικό ελαιόλαδο. Να υποθέσω ότι και στο Μυλοπόταμο η ελαιοκομική περίοδος είναι μια καλή ελαιοκομική χρονιά. Σίγουρα πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή, θα συμφωνήσω με τους. Δεν σας ακούω. Σας ακούμε μια χαρά, Δήμαρχε. Ναι, λέω, είναι πράγματι φέτο η ελαιοκομική περίοδος πήγε πολύ καλά. Οι τιμές ήταν υψηλές του λαδιού, αλλά θεωρώ πολύ σωστή το επιχείρημα και είναι και μονόδρομος που είπε ο κ. Ιλεζάκης για ενιαία υποποίηση σε όλη την Κρήτη για να μπαίνουμε παντού και σε όλες τις αγορές.
σίγουρα δεν θα πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Οι κυβερνήσεις, όποια και να είναι, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το κόστος, τα λιπάσματα, όπως είπαν οι προλαγήσαντες, τα μεροκάματα είναι ακριβότερα φέτο από άλλες χρονιές, αλλά άξιζε τον κόπο γιατί είχε καλή τιμή. Δεν είναι βέβαιο ότι η τιμή αυτή θα μπορεί να είναι SAE, που να καλύψει και το μεγάλο κόστος που υπάρχει, όπως είναι τα καύσιμα, όπως είναι τα λιπάσματα κλπ. Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αν δεν προκύψουν άλλες καταστάσεις που να αλλοιωθεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Άρα να υποθέσω ότι αυτό βοηθάει οικονομικά και τον Δήμο του Μυλοποτάμου όσον αφορά την πορεία αυτής της χρονιάς. Όταν οι δημότες εισπράττουν χρήματα, σίγουρα εξυπηρετεί. Δεν σας ακούω βέβαια. Σας ακούμε μια χαρά, κύριε Δήμαρχε. Ναι, εγώ δεν σας ακούω γιατί ακούω την πειράτα. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα αυτό βοηθά και το Δήμο, διότι έχουν λεφτά οι άνθρωποι ήδη πιάσει το 97% της περιοχής και μπορεί να πληρώσει και στο Δήμο και πολλά. Και κίνηση η πιο ομαλή και η κοινωνία να μην αισθάνεται πολύ μεγάλο στρίμωγμα λόγω των ανατιμήσεων που υπάρχουν. Μάλιστα. Εμείς βέβαια στην περιοχή η κυριαρχία ότι έχουμε κτηνοτροφία πάλι. 50-50. Η κτηνοτροφία είναι σε πιο χειρότερη μοίρα δυστυχώς από όλα τα άλλα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που έχω να τονίσω ότι μην τυχόν και χαλάσουν την τεχνική λύση όσο αφορά την κτηνοτροφία. Διότι αν χαλάσει, που σημαίνει δεν μπορεί να δώσουν στρέμματα από την υπόλοιπη Ελλάδα, θα καταστραφεί ολοσχερός η κτηνοτροφία στην περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε και μερικούς θερμόαιμους δημότες που δημιουργούν προβλήματα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης. Απλά οφείλω να το πω για να ακολουθήσω λίγο και την επικαιρότητα. Σίγουρα, κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές. Το καυτηριάζουμε και το καταδικάζουμε όλοι. Αλλά δεν πάβει σε μια κοινωνία όπως είναι το Μυλοπόταμο 17.000 άτομα, πολύ νεολαία, κτηνοτρόφοι κλπ. Σίγουρα έχουμε και αναταράξεις. Μάλιστα. Το καλό είναι να μην συμβαίνουν πολλά ακραία. Αφού το πρόβλημα σταμάτησε εκεί, όλα καλά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το θέμα, και θα το κλείσω εδώ γιατί δεν είναι το θέμα της συζήτησης, χρειάζεται γενναίες αποφάσεις και θα πω κάτι και στους επόμενους που θα κληθούν να αναλάβουν τα ενία του Δήμου Μυλοποτάμου, ότι για να κάνεις ομελέτα, κύριε Δήμαρχε, πρέπει πρώτα να σπάσεις αυγά. Όσο δεν σπάμε αυγά στο Μυλοπόταμο, αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει, το λέω και σαν Μυλοποταμίτης και όχι απλά σαν δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε.